σε όλο αυτό που σου έχει συμβεί, ασχολούνται και με την προσωπική σου ζωή πολύ. Τυχαίνει να είσαι σε σχέση με τον Κωνσταντίνο, που είστε χρόνια μαζί και αγαπιέστε. Πώς αντιμετωπίζεις μια σχέση και τη δημοσιότητα που μπορεί να πάρει αθελά σου? Τι ήταν στην αυτά αρχή, τα πράγματα που σε πιέσανε? Θα σου πω, στην αρχή ήμουνα πολύ, πολύ σκληρή. Και οι δηλώσεις που μπορεί να έκανα και πράγματα που μπορεί να έλεγα σε μια συνέντευξη. Ήμουνα πολύ, πολύ σκληρή. Γιατί πιστεύεις? Ίσως για να προστατεύσω αυτό που είχα. Ίσως γι' αυτό. Πλέον έχω τελείως αλλάξει. Ναι. Έχω μαλακώσει. Ναι. Έχω μαλακώσει ίσως γιατί είμαι ήρεμη. Δεν θα σταματήσω να το λέω αυτό. Είμαι πολύ ήρεμη και τα έχω βρει πολύ με το μέσα μου. Έχω κάνει δουλειά. Οπότε, ναι, υπήρχαν καταστάσεις που ήρθα σε πολύ άβολες θέσεις, που μου χρεώνανε χωρισμούς, που μου χρεώνανε γάμους, που μου χρεώνανε εγκυμοσύνες, που μου χρεώνανε τρίτα πρόσωπα. Και λέω, και γι' αυτό ήμουν, ίσως, έβγαινα έτσι λίγο... Τι λέτε, και ήμουν τρελή. Αισθάνεσαι ότι ήταν ανασταλτικός παράγοντας στη σχέση σας η δημοσιότητα? Δηλαδή, σας έφερε σε ένα breaking point? Όχι. Όχι, δεν μας έφερε κάτι τέτοιο, θεωρώ. Απλά, περνώντας τα χρόνια, ίσως καταλαβαίνεις ότι να μην έχετε τους ίδιους στόχους, θα πω. Α, οκ. Okay. Καλά είναι να περνάς, αλλά μετά είναι και πολύ όριμο να κάθεσαι και να συζητάς με τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου, που είναι η σχέση σου, και να λες ότι ένα και ένα κάνουν δύο. Ναι, ναι, ναι. Μπορούμε, το έχουμε, έχουμε τα ίδια, θέλω. Mm. Το να κάθεσαι σε μια σχέση η οποία δεν έχει τα ίδια θέλω, καλό είναι να τελειώνει ωραία, να τελειώνει ομαλά και να μην χαλάσει τη ζαχαρένια σου, κατάλαβες. Ναι, ναι, δεν υπάρχει λόγος να κάθεσαι, να ταλαιπωρείσαι. Τα θέλω πια ήταν διαφορετικά ευρυτή. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, αλλά σε κάποια φάση νομίζω ότι χαθήκαμε. Okay. Αυτό. Να σου πω, τελειώνει η σχέση, εντάξει. Έχεις μέσα σου το φόβο ότι πω τώρα πρέπει να απολογηθούμε. Καλά. Τώρα πρέπει να το... Ναι. Ξέρεις, γιατί σας θέλανε σε γάμο, σας θέλανε με παιδί, σας θέλανε ενώ... Στην αρχή με τρόμαζε όλο αυτό. Με ότι τώρα πρέπει να απαντήσουμε. Ναι, με τρόμαζε πάρα πολύ. Αλλά μετά κάθεσαι, τα βάζεις κάτω και σκέφτεσαι, okay, είναι η δική σου προσωπική ζωή. Γιατί να πρέπει να κάθεσαι και να μαραζώνεις εσύ μέσα σου? Είναι η ζωή σου. Κάνεις ό,τι εσύ θέλεις στη ζωή σου. Δεν έχεις να δώσεις λόγο σε κανέναν. Είναι αυτός ο λόγος, Ευρυδίκη, που έχεις πει ότι δεν θέλω να αναφερθώ στην καινούργια μου σχέση? Δεν είναι